Λοιπόν, σήμερα με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε και με τις ευχές του Γέροντα τον Ευεργετινό, τον μικρό Ευεργετινό, και έχουμε ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο για αυτούς οι οποίοι ταπεινώνουν τον εαυτό τους. Και ο τίτλος είναι «Όσοι ταπεινώνουν τον εαυτό τους δοξάζονται από τον Θεό». Να μην πω τίποτα άλλο, θα δείτε στην πορεία πόσο ωραίο είναι και πόσο, ας πούμε, ωφέλιμο. Του Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου. Ο Αγίος Γρηγόριος είναι Πάπας Ρώμης, όταν ακόμα οι Πάπες ήταν Ορθόδοξοι. Και ξέρουμε ότι στη Δύση ήταν Ορθόδοξοι άνθρωποι, μέχρι που έγινε αυτή η βίαιη εισβολή των Φράγκων και η βίαιη, ας πούμε, ουσιαστικά υποδούλωση των Ορθοδόξων σε αυτούς τους βαρβάρους, οι οποίοι με επικεφαλής τον Καρλομάγνο το 800 υποτίθεται ότι θεμελίωσαν την Ευρώπη. Σήμερα, άμα πάτε στις Βρυξέλλες, θα δείτε το άγαλμα του Καρλομάγνου, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο θεμελιωτής της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, δηλαδή ό,τι ανώτερο έχει να επιδείξει η ανθρωπότητα. Και όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα καθόλου, αλλά είναι το αντίθετο, ότι η Ευρώπη με τον Καρλομάγνο πήγε προς τα πίσω, ξαναγύρισε στη βαρβαρότητα. Δεν είναι του παράδοσης βέβαια αυτό. Με τους ανθρώπους που πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη είπαμε πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Πιστεύω κάποια στιγμή να το ανοίξουμε για αυτό το κεφάλαιο, γιατί έχει γίνει μεγάλη νοθεία στην ιστορία μας και προσπαθούν να μας πείσουν για ένα μεγάλο ψέμα, ότι, ας πούμε, η Δύση είναι το φως και το Βυζάντιο είναι το σκοτάδι, ενώ το αντίθετο ακριβώς. Η Δύση είναι το σκοτάδι και υποδούλησε το φως και πέρασε αυτό το ψέμα στην ιστορία και δυστυχώς εμείς το χάφτουμε αβασάνιστα. Μόνο αυτό να σας πω, ότι ο Καρλομάγνος ήταν αναλφάβητος. Ο θεμελιωτής της Ευρώπης δεν ήξερε να γράφει και να διαβάζει. Μόνο από αυτό καταλαβαίνετε το επίπεδο των άλλων. Αν ο αρχηγός είναι αναλφάβητος, ο Καρλομάγνος. Το 800 ο Καρλομάγνος στέφεται αυτοκράτορας της Μεγάλης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ως διάδοχος των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων. Κατάλαβατε, το όνειρό του ήταν να ανασυστήσει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και να πει αυτό το μεγάλο ψέμα, ότι εμείς είμαστε συνεχιστές του πολιτισμού, του ρωμαϊκού πολιτισμού, εσείς είστε οι Βυζαντινοί, είστε οι Γραικοί, είστε οι αιρετικοί, έτσι, και μακριά από εμάς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά, ας πούμε, καλλιέργησαν αυτό το πνεύμα και με πάρα πολλούς τρόπους. Και με ψευδή κείμενα και με ψευδή έγγραφα και εφεύραν και όρους που δεν υπήρχαν. Ονόμασαν τους Ρωμιούς Βυζαντινούς. Οι Ρωμιοί αποκαλούνται μέχρι σήμερα Ρωμιοί από τους Μουσουλμάνους, από τους Άραβες, και δείχνουν ακριβώς την αλήθεια των πραγμάτων, ότι το Βυζαντινό κράτος ήταν η συνέχεια του Ρωμαϊκού κράτους, το οποίο όμως τι ήτανε, εκχριστιανίστηκε. Είναι ο πολιτισμός, ο ελληνικός και ο ρωμαϊκός, ο οποίος όμως εκχριστιανίστηκε. Και αυτό το μόρφωμα, ας το πούμε έτσι, θέλησαν να το καπηλευθούν οι δυτικοί, οι Φράγκοι, και να πούνε ότι εμείς είμαστε οι δυτικές, οι συνεχιστές. Αλλά ήταν ουσιαστικά οι βάρβαροι οι οποίοι πέταξαν τους Ορθοδόξους και τους ξέκοψαν από την πηγή, από την κοιτίδα, ας πούμε, της χριστιανοσύνης, της ρωμαϊκής χριστιανοσύνης, που ήταν η Κωνσταντινούπολη. Εκεί ήταν ο στόχος τους. Και το κατάφεραν πολλοί με το να βάλουν και πάπες αιρετικούς. Ο Άγιος Γρηγόριος λοιπόν είναι ακόμα στον 5ο-6ο αιώνα, όπου οι πάπες είναι Ορθόδοξοι. Γιατί πάπα σημαίνει πατριάρχης. Ο πατριάρχης της Ρώμης λεγόταν πάπας. Αυτό είναι το όνομα. Δεν είναι... Σήμερα έχει ταυτιστεί με την αίρεση ο πάπας, γιατί ακριβώς μετά από ένα χρονικό διάστημα, επειδή κυριάρχησαν οι Φράγκοι, έβγαλαν με το ζόρι τους Ορθόδοξους πάπες και στη θέση τους έβαλαν δικούς τους πολιτικούς πράκτορες ουσιαστικά, οι οποίοι θα εξυπηρετούσαν τα σχέδιά τους. Και γι' αυτό έγινε όλη αυτή η αντινομία στη Δύση με την Ιερά Εξέταση και με την εκμετάλλευση με τα χωροχάρτια και όλα αυτά, τα οποία σπήλωσαν το όνομα της Εκκλησίας. Και σήμερα οι δυτικοί ακούνε Εκκλησία και τεινάζουν τα ρούχα τους. Και πολύ καλά κάνουν, γιατί δεν είναι Εκκλησία. Αλλά αυτό δεν έχει έννοια σε εμάς. Σε εμάς δεν συνέβη ούτε Ιερά Εξέταση ούτε τίποτα, γιατί εμείς παραμείναμε όπως είμαστε από τους Αποστολικούς χρόνους. Η αλωτρίωση ήρθε στη Δύση εξαιτίας των Φράγκων και αυτό ήταν που δυσφήμισε την Εκκλησία.
Και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και επαναστάτησαν εναντίον της Εκκλησίας, που δεν ήταν Εκκλησία τότε βέβαια. Ουσιαστικά ήταν μια επανάσταση εναντίον των φράγκων. Αυτό το κίνημα της αθεΐας στη Δύση δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια κίνηση εναντίον στους φράγκους. Αυτό είναι. Αλλά εδώ δεν έχει έννοια να κάνεις κίνημα εναντίον της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία είναι κανονική, είναι ορθόδοξη. Και δεν είχε τέτοια φαινόμενα αλλοτρίωσης όπως στη Δύση. Ότι έχουμε και εδώ ανάξιους κληρικούς, έχουμε, αλλά δεν είχαμε θεσμικά, ας πούμε, φαινόμενα τέτοια. Στη Δύση ήταν κατοχυρωμένοι οι θεσμοί αυτοί της Ιεράς Εξέτασης, δηλαδή της αλλοτρίωσης. Και περνούσε σαν επίσημη θέση της Εκκλησίας ή ο έλεγχος των επιστημών. Ο Κάνας του Γαλιλαίου και όλα αυτά, τα απαγορευμένα βιβλία, αυτά είναι φαινόμενα μόνο της Δύσης. Και δεν έχει έννοια σήμερα να κατηγορούμε την Εκκλησία για σκοταδισμό και για μεσαίωνα. Οι Δυτικοί έχουν έννοια να το κάνουν για τη Δυτική Εκκλησία που δεν είναι Εκκλησία. Αλλά δεν μπορούμε αυτό να το περνάμε σε εμάς και να λέμε ότι κοίταξε τέτοια είναι η Εκκλησία. Εδώ δεν ήταν τέτοια η Εκκλησία. Στη Δύση ήταν σκοτάδι, όντως. Γιατί δεν ήταν Εκκλησία, έχασε το φως της γιατί έχασε τον Χριστό. Και είπαμε πως τον έχασε. Έτσι φταίνε οι πολιτικοί οι οποίοι κυριάρχησαν και με συγχώρια έβγαλαν τους Ορθόδοξους Πάπες από μια χρονολογία και μετά και γίνεται όχι σχίσμα, είναι λάθος να λέμε ότι γίνει σχίσμα. Είναι αίρεση. Ο παπισμός δεν είναι σχίσμα, είναι αίρεση. Λέμε το σχίσμα το πρώτο το 867 και το δεύτερο το 1054. Η σωστή ορολογία είναι ότι είναι αίρεση. Σχίσμα είναι απλώς μια διοικητική, ας πούμε, απόκληση. Εδώ δεν έχουμε διοικητική απόκληση. Έχουμε προσθήκη στο σύμβολο της πίστεως αίρεσης. Είναι το φιλιόκβε που λέει το Άγιο Πνεύμα. Εκπορεύεται και εκ του Υιού. Αυτό κάνανε, συγγνώμη, οι πάπες, οι φράγκοι πάπες που μπήκανε κατ' επιταγήν των φράγκων στη θέση των Ορθοδόξων. Αυτοί βάλανε το φιλιόκβε με το ζόρι. Λοιπόν, αυτά έτσι με αφορμή τον Άγιο Γρηγόρη το διάλογο. Λίγο πιο δυνατά. Δεν ήταν εκκλησία καν. Αυτοί μπήκανε με το ζόρι, κατέλαβαν τα εδάφη, κυριάρχησαν πολιτικά και για να περάσουν τις απόψεις τους πήρανε και την εκκλησιαστική διοίκηση με το ζόρι. Διώξανε τους Ορθόδοξους ιεράρχες και βάλανε πιόνια δικά τους. Κάποιους εννοείς τους σημερινούς Γάλλους. Σημερινούς Γερμανούς. Γερμανικά φύλλα ήταν οι Φράγκοι. Απολύτιστοι. Σχεδόν ζούσαν στα δέντρα. Αφού σας λέω, ο αρχηγός τους δεν ήξερε να διαβάζει και να γράφει. Σε πολύ μεγάλη ηλικία προσπάθησε να μάθει να διαβάζει και να γράφει. Και σήμερα το καυχόνται οι Ευρωπαίοι ότι αυτός είναι ο αρχηγός τους. Ο αρχηγός του δυτικού πολιτισμού. Να το χαίρονται. Ναι. Αναλφάβητος. Και εμείς τους έχουμε περιπολού και είναι κρίμα δηλαδή που νιώθουμε και μειονεξία. Για αυτόν τον πολιτισμό της Δύσης. Ναι. Γερμανικά, γερμανικά φύλλα. Γερμανικά φύλλα ήταν. Οι Φράγκοι. Ναι. Ναι. Και οι Γάλλοι κάποιοι. Αλλά υπήρχαν και Γάλλοι Ορθόδοξοι. Εντάξει, μιλάμε σαν φιλέστερο, όχι σαν... Και έχουμε ας πούμε και Αγίους. Ναι, και έχουμε και πολλούς Αγίους. Μπορούμε να το ψάξουμε να βρούμε ακριβώς ποια φύλλα είναι. Τώρα απ' έξω δεν μπορώ να σας πω. Είναι γερμανικά φύλλα. Γερμανικά φύλλα είναι οι Φράγκοι. Είναι πολλά φύλλα. Αλλά έχουμε και πολλούς Αγίους της Δύσης που τώρα τους αγνοούμε σχεδόν. Και Γάλλους και Ισπανούς και Άγγλους μέχρι να μπουν οι Φράγκοι μέσα στην Ευρώπη και να τα διαλύσουν όλα, ας πούμε, είχαμε πάρα πολλούς Αγίους. Και σήμερα στην Ευρώπη, να ξέρετε, ουσιαστικά έχουμε δύο ομάδες πληθυσμών. Έχουμε αφενός με αυτούς τους Ορθόδοξους οι οποίοι με το ζόρι έγιναν παπικοί εξαιτίας των Φράγκων και έχουμε και τους Φράγκους, τους Βαρβάρους, οι οποίοι το παίζουν πολιτισμένοι μέχρι σήμερα. Έτσι, κάτι θέλω να σα πω. Τι είναι όλο. Βλέπουμε όμω αυτό το σχήμα το βοηθάμε με τη λέτε ότι ακόμα και η Ανατολική Εκκλησία με τον Πατριάρχη το κατέργησε αυτό. Τώρα, άμα το ανοίξουμε είναι τεράστιο θέμα, έτσι. Και ο Αθηναγόρας αυτά που έκανε δεν ήταν σωστά, βεβαίως, καθόλου σωστά. Δεν κατήργησε το σχίσμα, απλώς έκανε την άρση των αναθεμάτων. Έτσι, ναι. Το οποίο βεβαίως είναι άστοχο. Και δεν μπορείς να σηκώσεις τα αναθέματα τη στιγμή που δεν σήκωσαν αυτή την αίρεση. Αυτοί συνεχίζουν να είναι αιρετικοί. Έτσι. Λοιπόν, αλλά ας μην το ανοίξουμε αυτό τώρα γιατί θα ξεφύγουμε. Ας πούμε αυτά που λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Και
σε δεδομένη ευκαιρία πρέπει να πούμε και γι' αυτά. Όντως βλέπω ότι προχωράει ο οικουμενισμός πάρα πολύ και είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί αν κανείς χάσει το δόγμα, μετά χάνει και το ήθος. Δηλαδή αν χάσει την αλήθεια, μετά χάνεις και τη ζωή. Αν χάσεις τον σωστό τρόπο του να πιστεύεις, μετά χάνεις και τον σωστό τρόπο του να ζεις. Δεν ξέρεις πώς θα ζήσεις μετά. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Να κρατήσουμε το σωστό δόγμα για να κρατήσουμε το σωστό τρόπο ζωής. Το τεστ είναι να κρατήσεις τα φάρμακα για να θεραπευτείς. Το δόγμα αυτό είναι. Είναι η θεραπευτική συνταγή της Εκκλησίας για να μπορέσει ο άνθρωπος να ορθοποδήσει και να ζήσει εν Χριστώ, κατά Χριστώ, να χαρεί τη ζωή του και τον παράδεισο ουσιαστικά, ο οποίος αρχίζει από εδώ. Αν αλλοιώσεις το δόγμα, αλλοιώνεις τα φάρμακα. Και αλλοιωμένα φάρμακα μπορεί να κάνουν και ζημιά, όχι μόνο δεν θεραπεύουν, μπορεί και να δηλητηριάσουν κιόλας. Και αυτό έχει πάθει η Δύση. Η Δύση, ακριβώς επειδή άλλαξε το δόγμα, έχει δηλητηριαστεί. Και οι πολίτες της που το παίζουν, ας πούμε, μέλη της Εκκλησίας, δεν είναι καθόλου μέλη της Εκκλησίας, είναι εκτός Εκκλησίας. Δεν γίνει. Ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, διότι δυστυχώς στην Ελλάδα σήμερα όλη η ζωή περιστρέφεται γύρω από αυτό το πράγματι τρόπο ζωής, δηλαδή μέσω της προγραμματικής και μια τάξη των πραγμάτων. Δηλαδή, αν ρίξουμε μια ματιά το πώς βιώνουμε, ας πούμε, πώς βιώνει η πλειοψηφία των Ελλήνων τα Χριστούγεννα, δηλαδή την περίοδο πριν την εορτή του Χριστουγέννου, ισχύει αυτό που κάποτε είχε γράψει ένα βιβλίο του ο πατήρ Θεόδωρος Γιώργης, που έλεγε στον τίτλο του «Φραγγέψαμε». Δηλαδή, ζούμε μια φράγικη ζωή και μάλιστα η μεγαλύτερη επιτυχία του οικουμενισμού και της νέας τάξης πραγμάτων είναι ότι πλέον κανείς δεν γνωρίζει πλέον τίποτα για όλα αυτά και δεν ξέρει και αν το αναφέρεις πλέον να αισθάνεσαι ότι είσαι σε έναν άλλο πλανήτη και ότι θα τις απομονώνουν όλοι τις ελευθερότητες. Έτσι, βλέπω ζεις στο μεσαίο να ζεις. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε και όλο και πιο γρήγορα προχωράμε και το βλέπω και εγώ και με τις εξομολογήσεις. Και σου λέει παραμονή Χριστουγέννων θα πάμε γιατί έχουμε τραπέζι. Καλά, παραμονή Χριστουγέννων δεν θα πας στην εκκλησία το πρωί. Τραπέζι θα κάνεις. Θα αρχίζουμε τα σουβλάκια από την παραμονή δηλαδή. Τη στιγμή δηλαδή που πρέπει να νηστέψει εντατικά ο πιστός, σου λέει άλλος έχω τραπέζι. Αυτό είναι το φραγγέψαμε, ακριβώς αυτό. Αυτή είναι η αλωτρίωση της Δύσης που έχει περάσει και περνάει δυστυχώς συνεχώς και όλο και πιο βαθιά στο λαό μας και είναι κρίμα δηλαδή, αλλά είναι αυτό που λέγαμε και άλλη φορά, νομίζω ότι τώρα οργώνει ο διάβολος αλλά σπέρνει ο Θεός, που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, δηλαδή όσο προχωράει το κακό, επειδή το κακό από μόνο του καταστρέφεται, έτσι, ο άνθρωπος φτάνει σε ένα διέξοδο και κάποια στιγμή αναζητάει το Θεό και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων. Τους βλέπω και εδώ στην εξομολόγηση, κατεστραμμένοι τελείως, έχουν κάνει τα πάντα όλες τις αμαρτίες και όμως γυρνάνε και με μια συγκλονιστική μετάνοια, ξαναρχίζουν μια καινούργια ζωή. Και λέει κάποιος πρέπει σήμερα, στην 21η ώρα, να γράψουμε ένα συναξάρι Αγίων, οι οποίοι γύρισαν από την κοσμική ζωή. Αγίων μετανοημένων δηλαδή. Ενώ παλαιότερα, ας πούμε, είχαμε Αγίους, οι οποίοι από την κοιλιά της μάνας ήταν αγιασμένοι. Πολλούς. Τώρα έχουμε Αγίους που έρχονται από τον κόσμο από την αμαρτία, τη βαθιά αμαρτία και μετανοούν πολλούς τέτοιους. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα ένας Πάπας Ορθόδοξος τι γράφει για να δείτε τι ήταν το πνεύμα της Δύσης. Αυτός είναι στη Ρώμη, Πάπας Ρώμης. Κάτι που σήμερα η Δύση το έχει χάσει τελείως. Το πνεύμα της ταπείνωσης. Ο Άγιος Εκίτιος, Εκίτιος είναι όνομα, είναι αβάς, δηλαδή γέροντας, πνευματικός καθοδηγητής των μοναστηριών της επαρχίας της Βαλερίας. Η Βαλερία ήταν μια περιοχή του Λατίου, βορειοανατολικά από τη Ρώμη, το Λάτιο. Εξού και Λατίνιος και Λατινική Εκκλησία. Αυτός λοιπόν ο Εκίτιος ήταν γέροντας πολλών μοναστηριών της περιοχής εκείς. Είχαμε πάρα πολλά μοναστηρία στην Ιταλία, περιπτώντως, και στη Σικελία, στη Μεγάλη Ελλάδα. Η Μεγάλη Ελλάδα ήταν ένα, ας πούμε, Άγιο Όρος. Γεμάτο μοναστήρια Ορθόδοξα, μέχρι τον 8ο-9ο αιώνα. Αν πάτε και σας συνιστώ να πάτε να προσκύνημα στην κάτω Ιταλία και στην Κελία, θα δείτε και σήμερα ίχνη από αυτό το κύμα το μοναχικό που υπήρχε εκεί, μέχρι τον 8ο-9ο αιώνα. Μετά ήρθε αυτή η λέλαπα των Φράγκων και οι άνθρωποι έφυγαν. Αυτό έγινε. Κατάλαβα, τους διώξανε. Και αναγκάστηκαν και
ήρθαν προς τα εδώ, προς το Βυζάντιο, που ήταν ακόμα ελεύθερα τα πράγματα. Βέβαια, μα βέβαια, τέλεια, μα εκεί. Κατεξοχήν, ας πούμε, ο Πάπας τώρα εκεί είναι. Έχει εδραιωθεί, από την Γερμανία ξεκίνησε και εξαπλώθηκα σε όλη την Ευρώπη. Κυριάρχησαν. Με τη βία. Ο Οικίτιος, λοιπόν, ήταν ηγούμενος των μοναστηριών της επαρχίας της Βαλερίας, του Λατίου, διακρίθηκε για την αγιότητα, τα χαρίσματα και τις θαυματουργίες του. Ένας από τους Αγίους της Εκκλησίας της Ορθόδοξης, που είναι και στη Δύση πριν το σχίσμα, πριν την αίρεση. Ο Άγιος Γρηγόριος του αφιερώνει το 4ο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου των διαλόγων του. Έτσι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος. Γιατί λέει, Διάλογος έγραψε αυτό το έργο, Διάλογοι. Στο Ρωμαϊκό Ερτολόγιο αναφέρεται στις 11 Αυγούστου. Όταν λέμε Ρωμαϊκό Ερτολόγιο, εννοούμε το Ερτολόγιο της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, δηλαδή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρώμης. Γιατί έχουμε, ας πούμε, τις τοπικές εκκλησίες που έχουν τους τοπικούς Αγίους. Αν πάτε στη Ρωσία, ας πούμε, θα δείτε εκεί και άλλους Αγίους που εμείς τώρα τους αγνοούμε εν πολλής. Αλλά οι ντόπιοι τους ξέρουν. Αν πάτε στο Νόβγκοροντ, ξέρω εγώ, στη Μόσχα, θα σας μιλήσουν για τοπικούς Αγίους. Όπως και εμείς εδώ, έχουμε τοπικούς Αγίους, πολλούς. Στα διάφορα μέρη. Και νεομάρτυρες κλπ. Ο Άγιος Οικίτιος, λοιπόν, αυτός ο γέροντας που αξιώθηκε να λάβει από το Θεό μεγάλα χαρίσματα και οδήγησε στον Κύριο με το κήρυγμα και τη διδασκαλία του πολλές ψυχές, όπως εκείνος του είχε παραγγείλει, φορούσε τόσο φτωχικά ρούχα, ώστε όταν χαιρετούσε κάποιους που δεν τον γνώριζαν, απαξιούσε να του ανταποδώσει τον χαιρετισμό. Έτσι, ήταν τόσο φτωχικά ντυμένος, που τον συχαινόντουσαν. Έτσι, ούτε καλημέρα δεν θέλανε να του πούνε. Έτσι, τόσο αποκρουστικός ήταν εξωτερικά. Ενώ η ψυχή ήταν γεμάτη από χαρίσματα. Και όταν κινούσε για να πάει σε άλλο μέρος, συνήθιζε να παίρνει το χειρότερο από όλα τα άλογα του μοναστήριου, το πιο ψωριάρικο, ας πούμε. Και να χρησιμοποιεί καπίστρι αντί για χαλινάρι. Δεν ξέρω τι διαφορά αν την ξέρετε. Εμείς τα γιος την ξέρουμε γιατί έχουμε μουλάρια. Καπίστρι είναι ένα σχοινένιο, ας πούμε, το φοράς. Το χαλινάρι είναι μεταλλικό, είναι περιποιημένο, ας πούμε, είναι, όπως λέμε, Rolls Royce και Φιατάκι. Διαφορά. Έτσι. Λοιπόν, αυτός έπαιρνε ό,τι χειρότερο δηλαδή. Το χειρότερο άλογο, το χειρότερο μέσο για να κουμαντάρει το άλογο. Τα χειρότερα ρούχα. Ό,τι πιο παλιό, ό,τι πιο βρώμικο. Και όταν κινούσε λοιπόν να πάει, έβαζε αντί για σέλα ένα δέρμα προβάτου. Και καθόταν πάνω στο ζώο. Μαζί του όμως βαστούσε πάντα ένα πέτσινο δυσάκι με τα Ιερά Βιβλία. Είχε μαζί του μια κινητή βιβλιοθήκη. Γιατί? Για να τρώει πνευματικά. Έτσι, είναι αυτό που λέει ο Χριστός μας, ότι δεν θα ζήσεις μόνο με ψωμί. Η ψυχή για να ζήσει χρειάζεται και το Λόγο του Θεού. Και ο Άγιος το είχε πολύ καλά καταλάβει αυτό και είχε συνεγώσει μαζί του το φαγητό του, την πνευματική τροφή. Είχε λοιπόν ένα δυσάκι με τα Ιερά Βιβλία και οπουδήποτε και αν πήγαινε, άνοιγε την πηγή της Αγίας Γραφής και πότιζε τη γη του νου του. Έχουμε και άλλη μια γη να ποτίσουμε, όχι αυτή τη γη μόνο που βλαστάνει τα φυτά τα διάφορα ή και τα αγκάθια, και έχουμε και τη γη την πνευματική που πρέπει να ποτίσουμε. Και αυτή για να ποτιστεί χρειάζεται τη μελέτη την πνευματική. Και είναι πολύ μακάριος άνθρωπος να το καταλάβει αυτό, ότι είναι αναγκαιότητα. Το θεωρούμε μερικές φορές σαν κάτι, ας πούμε, λίγο πάρεργο, εντάξει, τώρα δεν έχω τι να κάνω, ας διαβάσει και λίγο Ευαγγέλιο. Όχι, αυτό είναι απαραίτητο. Πώς είναι απαραίτητο να φας κάθε μέρα σωματικά για να μπορέσεις να λειτουργήσεις, και αν δεν φας θα σέρνεσαι, έτσι και πνευματικά θα σέρνεσαι αν δεν φας. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία, ας πούμε, ο κανόνας να εμπεριέχει και μελέτη. Δεν είναι μόνο να κάνεις λίγες μετάνοιες και λίγο κομποσχήνη, πρέπει και λίγο να διαβάζεις. Αυτό το διάβασμα σε τονώνει, γιατί ακριβώς ποτίσεις τη γη του νου σου. Και ο νους μετά πιο εύκολα θα προσευχηθεί, πιο εύκολα θα βλαστήσει τους καρπούς της αρετής. Η φήμη του λοιπόν έφτασε μέχρι και αυτή τη Ρώμη, αυτού του ανθρώπου, ας πούμε, που όταν τον έβλεπες το συχαινόσουνα κατά το ανθρώπινο. Η αγιότητά του, ναι, ναι, αυτού του Αγίου η φήμη έφτασε στη Ρώμη. Άγιος Οικίτιος, ΑΙ.
Εκίτιος. Αλφα γιώτα ύψιλον. Λοιπόν, μερικοί τότε από φθόνο, υπήρχε και τότε φθόνος, δεν υπάρχει μόνο σήμερα, από φθόνο είπαν πολλά εναντίον του στον Πατριάρχη. Τι κάνει ο φθόνος? Μακριά ήταν ο άνθρωπος. Προσπαθούσε να είναι όσο το δυνατόν αποκρουστικός, να μην τον πλησιάζει κανένας, και πάλι κινήθηκε φθόνος. Έτσι, γιατί ο διάβολος δεν καθίσει ήσυχος. Και ποιος θα πολεμήσει? Αυτούς που τον πολεμάνε. Τους άλλους που τους έχει στο χέρι δεν τους πολεμάει. Θες να σου πάνε όλα καλά, ε? Όταν αμαρτάνεις όλα καλά θα σου πηγαίνουν, δεν θα έχεις πόλεμο, δεν θα έχεις αντιδράσεις. Αντιδράσεις πότε έχεις? Όταν κάνεις το έργο του Θεού. Γι' αυτό, να ξέρετε, ένα κριτήριο του αν είμαστε με το Θεό ή όχι, αν το έργο που κάνουμε είναι του Θεού ή όχι, είναι αν το έργο μας έχει αντιδράσεις. Αν έχει αντιδράσεις, είναι του Θεού. Αν δεν έχει αντιδράσεις, τότε πρέπει να ψαχτούμε. Μπορεί να μην είναι του Θεού. Να νομίζουμε ότι κάνουμε το έργο του Θεού και να μην το κάνουμε. Βλέπεις, ας πούμε, ένα παιδί που είναι στο κοσμικό, πηγαίνει στις δισκοτέκ, έτσι, ξενυχτάει, δεν του λένε τίποτα. Μια χαρά όλα. Μόλις αρχίσει να ξομολογείται, να νηστεύει, θα πέσουν όλοι απάνω του. Το παιδί θα αρρωστήσεις, ξέρω εγώ, τι έγινε τώρα, έμπλεξε με τα μοναστήρια, καλόγερος θα γίνεις. Πέφτουν όλοι απάνω του. Έχει αντιδράσεις. Γιατί είχε αντιδράσεις? Μέχρι πρότινος δεν του λέγανε τίποτα. Όλα καλά ήταν. Γιατί ακριβώς ξεσηκώνει ο διάβολος τους ανθρώπους. Και τους δικούς του ανθρώπους ακόμα. Τους συγγενικούς μας ανθρώπους. Τους πάντες ξεσηκώνει. Γι' αυτό μην παραξενεύεστε όταν σας κάνουν πόλεμο, επειδή ξεκινήσατε μια ζωή για τον Χριστό, προς τον Χριστό. Σημαίνει ότι πάτε καλά. Δεν πάμε καλά όταν μας πάνε όλα χωρίς αντιδράσεις. Όσο μπορούμε, χωρίς να αμαρτάνουμε, θα το αποφεύγουμε, όσο μπορούμε, έτσι. Αλλά δεν μπορείς πάντα. Θα πρέπει να προδώσεις τον Χριστό και τότε δεν κάνεις πίσω. Για να μην αρέσεις, για να αρέσεις τους ανθρώπους να προδώσεις τον Χριστό, σε καμιά περίπτωση. Αλλά όπου μπορούμε, φυσικά δεν θα πηγαίνουμε, πώς να το πούμε, ζητώντας αφορμή για να προκαλέσουμε. Αλλά σας λέω, ορίστε, αυτός ο άνθρωπος τι έκανε για να προκαλέσει το φθόνο? Τίποτα. Τι του φταίγανε, τι τους έφτιαξε, ας πούμε, αυτούς στη Ρώμη, οι οποίοι μάλιστα ήταν άνθρωποι της Εκκλησίας, ε? Γιατί λέει πήγαν στον Πατριάρχη και είπανε πολλά εναντίον του. Πού και ως πού. Τι ήταν αυτοί δηλαδή? Προφανώς κάποιοι από το περιβάλλον του Πατριάρχη. Και δυστυχώς το κακό, το μεγάλο, γίνεται από αυτούς τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι άνθρωποι της Εκκλησίας. Δείτε τον Χριστό, ας πούμε, ποιοι τον σταύρωσαν. Το έχουμε πει πολλές φορές. Οι άνθρωποι της τότε Εκκλησίας. Του κατεστημένου, του θρησκευτικού κατεστημένου. Και αυτοί που άκουσαν τα ουέ, αυτοί είναι που άκουσαν τα ουέ από τον Χριστό, βλέπετε. Ουέ ημί, γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτέ. Δεν είπε ουέ στους πόρνους, στους ληστές, στους, ξέρω εγώ. Σε αυτούς τα είπε τα ουέ. Γιατί οι άλλοι κακόμοιροι, ναι, μεν ήταν ότι ήταν, αλλά μετανοούσαν. Κάποια στιγμή λέγανε, βρε παιδί μου, συγχώρεσε με Θεό μου. Δεν το θέλω. Αυτοί δεν μετανοούσαν ποτέ. Και όχι μόνο δεν μετανοούσαν, νομίζαν ότι προσφέρουν και θυσία στο Θεό με αυτό που κάνουν. Η φήμη του λοιπόν έφτασε στη Ρώμη, πολλοί είπανε από φθόνο πολλά εναντίον του στον Πατριάρχη και δεν σταμάτησαν να τον κατηγορούν, έτσι, να ψιθυρίζουν στο αυτή του Πατριάρχη συκοφαντίες, ώσπου τον έπεισαν τον Πατριάρχη να στείλει τον Δεφένσορα Ιουλιανό για να φέρει στη Ρώμη τον Άγιο. Τον κάλεσε σε απολογία. Βλέπετε, τι κάνει ο διάβολος? Ο Πατριάρχης μέσα σε ένα γραφείο, πού να καταλάβει ο άνθρωπος, τι να ξέρει, βασίστηκε στους συμβουλάτορες. Έτσι γίνεται δυστυχώς. Έτσι γίνεται και σήμερα. Ναι, σε επιχειρήσεις και παντού. Και στην εκκλησία, και παντού. Λοιπόν, ο Δεφένσορας ήταν ανώτατος βυζαντινός αξιωματούχος, έκδικος, προστάτης, κρατικός ή εκκλησιαστικός. Ο πρώτος Δεφένσορ Σιβιτάτης μεριμνούσε για την προστασία του λαού από τις αυθαρισίες των επαρχιακών αρχόντων. Ο δεύτερος, Δεφένσορ Εκκλησίαε, για τον οποίο πρόκειται εδώ, φρόντιζε τις εκκλησίες, τους στοχούς και τις χείρες. Έτσι ήταν αξιώμα βυζαντινό, Δεφένσορας.
Ο ένας ήταν για τις υποθέσεις τις κρατικές, τις πολιτικές και ο άλλος για τις εκκλησιαστικές. Λοιπόν, θα λέγαμε κάτι σαν εισαγγελέας. Ε? Έστειλε λοιπόν τον εισαγγελέα για να φέρει στη Ρώμη τον Άγιο. Ο Δεφέσορας πήγε χωρίς χρονοτριβή στο μοναστήρι του Εκίτιου, όπου βρήκε τους πιο ελόγιμους, τους πιο λόγιους, καλλιεργημένους, μορφωμένους, από τους αδερφούς, να καλλιγραφούν. Κάνε καλλιγραφία οι άνθρωποι, εργόχειρο. Τους ρώτησε πού βρίσκεται ο ηγούμενος. Και εκείνοι αποκρίθηκαν. Θερίζει χορτάδι στην Κοιλάδα, εδώ πιο κάτω. Αυτοί κάνανε ανώτερη εργασία. Ο ηγούμενος στο χορτάρι. Που είναι πολύ κοπιαστική εργασία, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει. Φαντάζομαι θα το έχετε. Μέσα στον ήλιο να θερίζεις χορτάρι. Και όμως έκανε την πιο σκληρή, την πιο ταπεινωτική εργασία, παρόλο που ήταν ηγούμενος. Και είχε τους υποτακτικούς να κάνουν καλλιγραφία. Ωραία. Τότε ο Δεφένσορας στέλνει τον υπηρέ του, ούτε καν μπήκε στον κόπο να πάει στο χωράφι. Σου λέει τώρα που να τραβιέμαι μέσα στον ήλιο. Έστειλε τον υποκόμο του, τον υπηρέτη του. Που ήταν πολύ φαντασμένος. Υπηρέτης τώρα σου λέει. Είμαι υπηρέτης του Δεφένσορα, μεγάλο μου δουλειά. Κι όμως, βλέπετε. Και υπερήφανος για να φωνάξει τον Άγιο. Πήγε λοιπόν. Πήγε στους θεριστές και τους ρωτούσε να του πούνε ποιος είναι ο Εκίτιος. Ο ηγούμενος. Μόλις όμως με τη βοήθειά τους τον βρήκε, άρχισε να τρέμει, γεμάτος αγωνία. Βλέπετε, ο Άγιος, επειδή ακριβώς έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του ζωντανό, προκαλεί ένα δέος, ένα φόβο δηλαδή, αδιόρατο, και αν βρεθείτε σε Άγιο θα το αισθανθείτε. Έτσι είναι αυτή η παρουσία του Θεού. Και όταν είσαι και μακριά πολύ από το Θεό, νιώθεις και πολύ άβολα. Γιατί ξεσκόνται και οι δαίμονες που έχεις μέσα σου. Λοιπόν, αυτό έπαθε ο Δεφένσορας. Φαντασμένος, περήφανος, γεμάτος δαιμόνια δηλαδή, και βρέθηκε μπροστά στον Άγιο, μπροστά στο Άγιο Πνεύμα, και άρχισε να τρέμει. Τα χάσε. Με δυσκολία μπορούσε να σταθεί όρθιος. Ο Άγιος δεν έκανε τίποτα, Η παρουσία μόνο. Βαρύς, αισθητή και βλεπόμενος, λέει η Γραφή για τον Άγιο. Και μόνο που τον βλέπει, ο αμαρτωλός του κάθεται σαν βάρος. Στο στομάχι. Πλησίασε τον Άγιο, έπεσε στα πόδια του και του γνωστοποίησε τον ερχομό του Κυρίου του. Του είπε ότι είχε έρθει ο Δεφένσορας. Έβαλε τότε ο άνθρωπος του Θεού τα παπούτσια του, τα εξυπόλυτωσε. Τα έδεσε και με το τρεπάνι στον ώμο κίνησε για το μοναστήρι. Σαν ένα γαϊδουράκι ποτακτικό. Ακολούθησε τον φαντασμένο τον υπηρέτη. Όταν ο Ιουλιανός έμαθε από τον υπηρέτη του ότι αυτός είναι ο Εκίτιος, τον αποστράφηκε, το συχάθηκε, για τη φτωχική εξωτερική του εμφάνιση και αναρωτιότανε πώς θα μιλήσει μαζί του σοβαρά. Εγώ ένας τόσο υψηλός αξιωματούχος, με την αστραφτερή στολή, πεντακάθαρος, πώς θα καταδεχθώ να μιλήσω με αυτόν τον βρωμιάρη, να το πούμε έτσι λογικά. Μόλις όμως ο Άγιος πλησίασε, ένας ακατανίκητος φόβος κυρίεψε τον Ιουλιανό, τα ίδια με τον υπηρέτη του, που τρέμοντας με δυσκολία μπόρεσε να εξηγήσει γιατί ήρθε. Έχω στα λόγια του. Ταπεινωμένος έτσι, γονάτισε μπροστά στον Άγιο και τον παρακαλούσε να προσευχηθεί για αυτόν. Έτσι βλέπετε, είχε και αυτός λίγο φόβο Θεού, είχε μια χριστιανικότητα θα λέγαμε. Ήταν ορθόδοξος κι αυτός. Είναι η 5ος αιώνας που η Ιταλία είναι ορθόδοξη. Τον παρακάλεσε να προσευχηθεί. Και εκείνος, ο Άγιος Εκίτιος, αφού τον σήκωσε, τον ευλόγησε. Και τον παρακάλεσε να ξεκινήσουν αμέσως για τον Πατριάρχη. Τίποτα άλλο. Πάμε, του λέει αμέσως για τον Πατριάρχη. Γιατί αν δεν πάμε σήμερα, πρόσθεσε, αύριο θα είναι αδύνατο να φύγουμε. Είχε και το προορατικό. Αν δεν πάμε σήμερα, του λέει, αύριο δεν θα μπορούσαμε να πάμε. Ο Ιλιανός όμως του είπε, κουράστηκα από την οδηπορία, πάτερ,
και δεν μπορώ να ταξιδέψω πάλι σήμερα. Αναγκασμένος λοιπόν από το Δεφένσορα, έμεινε μαζί του τη νύχτα εκείνη στο μοναστήρι, ο Άγιος. Την άλλη μέρα, μόλις άρχισε να χαράζει, ήρθε στον Ιουλιανό ένας υπηρέτης από τον Πατριάρχη, παραγγέλλοντάς του να μην τολμήσει να μετακινήσει το δούλο του Θεού από το μοναστήρι του. Και όταν ο Ιουλιανός ρώτησε τον υπηρέτη για την αιτία, εκείνος του είπε ότι την προηγούμενη νύχτα ο Πατριάρχης κατατρόμαξε από μια θεϊκή οπτασία, με την οποία ο Κύριος τον επιτίμησε, επειδή τόλμησε να στείλει άνθρωπο στο δούλο του Θεού για να το συλλάβει και να τον φέρει μπροστά του. Αφήστε τον, αφήστε τον έτσι. Λοιπόν, είδατε πως επενέβη ο Θεός. Ο Άγιος δεν έκανε τίποτα. Ίσα ίσα προσπάθησε να πάει κιόλας. Αλλά με το προορατικό του τα είχε δει όλα. Τρόμαξε ο Πατριάρχης, είδε αυτό το όνειρο, στέλνει μήνυμα, μην τον κουνήσεις από τη θέση του. Μην πάθουμε και τίποτα χειρότερο. Έτσι βλέπετε πως όταν εσύ αφήνεσαι στον Θεό, μετά σε πιάνει, σε αναλαμβάνει ο Θεός. Αυτό το μεγάλο δίδαγμα που μας λέει συνεχώς η Εκκλησία μας, εαυτούς και αλλήλους, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Έτσι, αν το μάθει αυτό το πράγμα ο άνθρωπος, τότε όχι μόνο ξενιάζει και δεν έχει ας πούμε έννοιες και φροντίδες και μέρημνες και αγωνίες για τίποτα και τα δέχεται όλα με χαρά, αλλά έχει και έναν ισχυρό προστάτη, το πιο ισχυρό που μπορεί να έχει. Έχει το ίδιο το Θεό. Εφόσον αφήνεται στον Θεό, μετά ο Θεός είναι υποχρεωμένος να τον προστατέψει. Έτσι και βλέπετε εδώ η απόδειξη πως ο Άγιος προστατεύεται από τον Θεό. Όταν λέμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, όντως τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και αν συμβαίνει ό,τι συμβαίνει, δεν συμβαίνει επειδή είναι λογικό να συμβεί. Ή επειδή έτσι είναι η ροή των πραγμάτων. Ή επειδή έτσι θέλουν οι κακοί. Αλλά γιατί το αφήνει ο Θεός να συμβεί. Αν όμως εμείς είμαστε αφημένοι στον Θεό, τότε βλέπετε πώς ο Θεός επεμβαίνει. Και εκείνο είναι το σημαντικό. Πώς αφηνόμαστε στον Θεό. Αφηνόμαστε με την προσευχή. Έλεγε ας πούμε ο πατήρ Παΐσιος, τι γίνεται σε μια αρρώστια, λέει. Όταν η αρρώστια αφαιθεί όπως πάει, θα πάρει τη φυσική της εξέλιξη. Αν όμως παρέμβεις εσύ με την προσευχή, τότε θα γίνει το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού μπορεί να είναι να θεραπευτείς, να γίνει θάμα. Ή μπορεί να είναι να συνεχιστεί η αρρώστια. Αλλά έχει σημασία να κάνεις προσευχή. Για να γίνει το θέλημα του Θεού. Αν δεν κάνεις προσευχή, θα πάρει τη φυσική της πορεία. Έτσι και όλα τα γεγονότα στη ζωή μας. Θέλουμε να τα αλλάξουμε. Εμείς προσπαθούμε να τα αλλάξουμε τη δύναμή μας. Να βρούμε ανθρώπους έτσι, πολιτικούς, δεν ξέρω τι, να βάλουμε κάποιο μέσο, λέμε. Βάζουμε τη λογική μας, τι θα κάνω τώρα, να σκεφτούμε. Ρωτάμε το φίλο μας και ξεχνάμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού. Να ζητήσουμε την παρέμβαση του Θεού. Να πούμε αυτό το απλό γεννηθείο το θέλημά σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό έκανε ο Άγιος Εκκύτριος και δεν το έκανε μια στιγμή, το έκανε συνεχώς. Γι' αυτό και ο Θεός τον προστάτευε και παρενέβαινε. Γεννηθείο το θέλημά σου λοιπόν. Ναι. Να μην έρθει κανένας. Να μην τολμήσεις και κουνήσεις τον Άγιο από το μοναστήρι του. Γιατί ο Πατριάρχης είδε τη νύχτα ένα φοβερό όραμα. Σχετικό με τον Άγιο Εκκύτιο. Έτσι και πήρε το μήνυμα από το Θεό ο Πατριάρχης. Να μην τον κουνήσεις τον Άγιο. Στη Ρώμη βέβαια. Ο Πατριάρχης είναι στη Ρώμη. Και έστειλε τον απεσταλμένο του στο μοναστήρι του Αγίου Εκκυτίου. Την ίδια στιγμή ο Ιουλιανός σηκώθηκε και είπε στον Εκκύτιο, «Ο πατέρας μας, ο Πατριάρχης, παρακαλεί να μην μπείτε στον κόπο του ταξιδιού». Έτσι. Του το είπε έτσι κομψά, για να μην θίξει και τον Πατριάρχη, ας πούμε. Φιλοξένησε πάντως λίγο ακόμα για χάρη της αγάπης τον Ιουλιανό, του πρόσφερε και κάποιο φιλοδόρημα για τον κόπο του, μολονότι εκείνος δεν ήθελε να το δεχθεί και τον κατεβόδωσε. Μάθε λοιπόν, Πέτρο, πόσο δοξάζονται όσοι προτιμούν στην παρούσα ζωή να τους περιφρονούν οι άλλοι.
γιατί συναριθμούνται με τους πολίτες της επουράνιας πατρίδας. Έτσι. Όταν σε περιφρονούν οι άλλοι και το αγαπάς αυτό, το θέλεις, παίρνεις δόξα από τον Θεό. Απεναντίας, όσοι από την υψηλοφροσύνη τους εμφανίζονται ως δίκαιοι στους ανθρώπους και από την κοινοδοξία τους καμαρώνουν, αυτοί βρίσκονται μακριά από το βλέμμα του Θεού. Βλέπετε, όταν θέλεις να φαίνεσαι καλός και το επιδιώκεις και το κυνηγάς και καμαρώνεις από κοινοδοξία γι' αυτό, είσαι μακριά από το βλέμμα του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός, ελέγχοντάς τους, λέει, εμείς είστε οι δικαιούντες εαυτούς και τα υπόλοιπα. Έτσι, εσείς, λέει, δικαιώνετε μόνοι σας τον εαυτό σας. Αυτοδικαιώνεστε. Αυτό δεν αρέσει το Θεό. Βλέπετε, ενώ όποιος προσπαθεί να, ας πούμε, να ελκύσει την κατηγορία των άλλων, την περιφρόνηση των άλλων, αυτό δικαιώνεται. Αυτός που δεν ζητάει δηλαδή να δικαιωθεί, αλλά το αντίθετο, να απαξιωθεί. Θα πεις, Πάτερ, πού να φτάσουμε σε αυτά τα μέτρα, δύσκολα πράγματα. Εμάς μας αρέσει και η ενοδοξία, μας αρέσει να μας θεωρούν καλούς. Γιατί και εμείς το κάνουμε στον εαυτό μας. Και προσπαθούμε έτσι ένα τέτοιο εαυτό να δείξουμε προς τα έξω. Αλλά είναι άρρωστο αυτό, είναι εμπαθές, είναι κάτι που δεν αρέσει τον Θεό. Ο δρόμος των Αγίων είναι το εντελώς αντίθετο. Να δυσφημείς τον εαυτό σου. Έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, μπορείτε, λέει, να με δυσφημείτε. Στον κόσμο που τον ακολουθούσε, ας πούμε. Ο κόσμος, όταν δει έναν άνθρωπο του Θεού έτσι, λέει και παραπάνω από όσο είσαι, ας πούμε. Έτσι. Αυτό κάνει μεγάλη ζημιά. Όχι μόνο στον Άγιο, αν δεν προσέξει, ευτυχώς οι Άγιοι προσέχουν, αλλά και στους άλλους. Γιατί περνάς ένα ψέμα. Και λέγανε, ξέρετε, λέει, είπε ο Πάτερ Παΐσιος ότι θα βουλιάξει όλη η Χαλκιδική. Λέει, παιδιά, είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Τρομοκρατιόταν ο κόσμος μετά. Ναι, γινόταν και εκμετάλλευση, και κακή εκμετάλλευση τους κακούς. Όλα, τα πάντα γίνονται μετά. Λοιπόν, και έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, μπορείτε να με δυσφημείτε, λέει, αυτό είναι το μεγαλύτερο καλό που μπορείτε να μου κάνετε. Έτσι. Να μην, λοιπόν, ζητάμε, εμείς τουλάχιστον να μην ζητάμε τη δικαίωση από τους ανθρώπους. Και να μην μας κοστίζει όταν δεν μας την δίνουν, τη δικαίωση. Μην μας κοστίζει. Μην στενοχωριόμαστε, άμα οι άλλοι δεν μας θεωρούν καλούς. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι δεν είμαστε καλοί. Και το είπε ο Ιησούς Χριστός μας, ότι είστε πονηροί, δεν είπε ότι είστε καλοί. Ο μόνος καλός και αγαθός είναι ο Θεός. Αυτά, λοιπόν, για τον πρώτο Άγιο, τον Άγιο Εκίτιο. Έτσι, που μας διδάσκει και αυτό το μεγάλο μάθημα, πως παίρνει μεγάλη τιμή και δόξα ο άνθρωπος, ο οποίος μόνος του, ας πούμε, εκθέτει τον εαυτό του, απαξιώνει τον εαυτό του, προσβάλλει τον εαυτό του από μόνος του. Εδώ το θεωρούμε μεγάλο δυστύχημα να μας προσβάλλουν, να μας θίξουν την αξιοπρέπεια. Οι Άγιοι το κάνουν μόνοι τους, επίτηδες. Γιατί αυτό είναι που φέρνει ταπεινοφροσύνη. Και η ταπεινοφροσύνη φέρνει τον Θεό. Και αυτό δεν θέλουμε, να έχουμε το Θεό μαζί μας. Έτσι έρχεται ο Θεός. Ενώ εμείς επιλέγουμε το άλλο. Να δικαιώσουμε τον εαυτό μας, να φανούμε καλοί στους άλλους, οπότε χάνουμε το Θεό. Από το βίο του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού. Κάποτε ήρθαν στην Νεοκεσάρια όλοι οι κάτοικοι της γειτονικής πόλης Κόμενα και ζητούσαν από τον Θαυμαστό Γρηγόριο να πάει εκεί και να χειροτονήσει ιερέα για την εκκλησία τους. Φαίνεται κοιμήθηκε ο προηγούμενος ιερέας, δεν είχαν ιερέα, που θα πάμε, πάμε στον επίσκοπο. Να μας δώσει παπά. Χωρίς παπά δεν μπορείς να σωθείς. Ποιος θα σε κοινωνήσει, ποιος θα σε παντρέψει, ποιος θα σε βαστήσει. Ο Μέγας, ο Γρηγόριος ο Νεοκεσαρίας, υπάκουσε και πήγε. Πήγε στο χωριό τους. Αμέσως διαπίστωσε ότι οι προτιμήσεις των αρχόντων στρέφονταν σε εκείνους που θεωρούνταν ανώτεροι στη ρητορία. Ξέρω να μιλάνε, να φτιάχνουν έτσι όμορφους λόγους. Και την καταγωγή και τη λυπή κοσμική δόξα. Αυτούς διάλεγαν σαν υποψήφιους ιερείς. Βλέπετε τα κοσμικά κριτήρια. Ποιος έχει δόξα, λεφτά, μόρφωση.
και ρητορία. Τίποτα για ηθική αξία, για καθαρότητα ψυχής, για αγιότητα. Βλέπετε πόσο ρηχά κριτήρια. Γι' αυτό και οι προτάσεις μοιράζονταν σε πολλούς, καθώς άλλοι προτιμούσαν τον ένα και άλλοι τον άλλον. Όταν βάζεις τέτοια κριτήρια, μετά αρχίζουν και οι αντιπαλότητες. Όχι αυτός είναι πιο πλούσιος, πιο δοξασμένος, πιο μορφωμένος, όχι ο δικός μου είναι. Ο Μέγας Γρηγόριος, όμως, περίμενε, κοίταξε τι κάνει τώρα ο άνθρωπος του Θεού. Στέκεται από πάνω, από ψηλά, και περιμένει τι, να του κάνει ο Θεός κάποια υπόδειξη για το ζήτημα. Δεν βασίζεται στον εαυτό του, ούτε στις υποδείξεις τις κοσμικές των κοσμικών ανθρώπων. Τι θα δείξει ο Θεός, ποιον θα φανερώσει ο Θεός. Και ο Θεός μιλάει μέσα από τις περιστάσεις. Κοιτάξτε να δείτε τι έκανε ο Θεός τώρα. Παραβλέποντας λοιπόν ο Μέγας Γρηγόριος την υποστήριξη των ισχυρών που είχε ο καθένας από τους υποψηφίους, και μπορεί να είχαν δώσει και χρήματα, γινόταν και αυτό. Και σήμερα γίνεται δυστυχώς, ίσως. Είναι η λεγόμενη συμμονία, έτσι. Δίνανε χρήματα για να γίνουν ιερείς και επίσκοποι. Φοβερό αμάρτημα. Ορίστε. Ναι. Λοιπόν, και παράβλεψε όλα αυτά ο Άγιος. Και ένα μόνο πράγμα φρόντιζε, να διαπιστώσει αν κάποιος από αυτούς και πριν ακόμη από την ανάδειξή του στο αξίωμα της ιεροσύνης είχε ιερατικό ήθος, με την προσεκτική ζωή και την αρετή του. Αν υπάρχει, ας πούμε, ιερέας που να είναι ιερέας πριν γίνει ιερέας, με την αγιότητά του δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος πρέπει να ξέρουμε είναι ιερέας. Ο κάθε χριστιανός ορθόδοξος μετέχει στο ιερατικό αξίωμα του Χριστού, στο αρχιερατικό αξίωμα. Και καλούμαστε όλοι οι Ορθόδοξοι να έχουμε αυτή τη γενική ιεροσύνη ενεργό. Δηλαδή να λειτουργούμε μπροστά στον Θεό δοξολογητικά και ευχαριστιακά. Και να προσφέρουμε τα δώρα του Θεού ξανά στον Θεό, με ευχαριστία και δοξολογία. Ο κάθε άνθρωπος είναι ιερέας με τη γενική ιεροσύνη και καλείται να κάνει αυτό το έργο που σας είπα. Να δοξάζει τον Θεό με τη ζωή του όλη. Να ιερουργεί συνεχώς μπροστά στον Θεό. Γιατί είναι λειτουργικό. Και έψαχνε ένα τέτοιον άνθρωπο να βρει λοιπόν άξιο με τη γενική ιεροσύνη που να του δώσει και το ειδικό χάρισμα, την ειδική ιεροσύνη, ο Άγιος Γρηγόριος. Έτσι. Και τον βρήκε. Κοιτάξτε να δείτε λοιπόν πώς τον βρήκε. Όταν οι άρχοντες παρουσίαζαν με εγκόμια όσους είχαν επιλέξει, ο Άγιος τους συνιστούσε να μην παραβλέψουν και αυτούς που ήταν κατώτερες κοινωνικές θέσεις. Μην κοιτάτε λέει μόνο αυτούς που είναι high society. Πάτε και πιο κάτω. Γιατί ήταν δυνατό να βρεθεί ανάμεσα τους κάποιος που να διαθέτει μεγαλύτερο ψυχικό πλούτο από εκείνους τους επώνυμους. Δεν μας νοιάζει ο υλικός πλούτος, ο ψυχικός πλούτος. Δηλαδή οι αρετές. Και οι αρετές πολλές φορές είναι στους ανθρώπους που κρύβονται. Και δεν είναι στην κοινωνική, ας πούμε, η πυραμίδα, στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας. Είναι πιο κάτω. Είναι αυτοί που δεν τους πιάνει το μάτι σου. Που περνάνε απαρατήρητοι. Έτσι. Κάτι θέλεις πάντα, Νικόλα, να πεις, μου φαίνεται. Το πρώτο ίσως έλεγε να αγιάζουν το επάγγελμά μας. Έτσι. 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 Ο άνθρωπος καλείται να αγιάζει τα πάντα. Και πώς τα αγιάζεις, όταν τα προσφέρεις στον Άγιο Θεό. Ό,τι κάνεις, το κάνεις για τον Θεό. Λοιπόν, τι έγινε τώρα εδώ. Ένας από τους παρόντες θεώρησε σαν περιφρόνηση και σαν χλεβασμό της απόφασεώς τους την άποψη του Μεγάλου Γρηγορίου, που τους είπε μην κοιτάτε μόνο τους επώνυμους, κοιτάξτε κανένα ανώνυμο, κανένα πιο κάτω, παρακατιανό. Αυτό κάποιος λοιπόν το θεώρησε σαν περιφρόνηση, σαν χλεβασμό. Τι μας κορυδεύεις, δεν σου πω, δηλαδή ποιον θα βάλουμε. Κάνα σκουπιδιάρι θες να φέρουμε για να το βάλεις στην εκκλησία. Επώνυμος δηλαδή να είναι γνωστός, να είναι μεγάλο όνομα στην κοινωνική, ναι, σαν επαγγελματία, στην κοινωνία της πόλης. Να τον ξέρουν. Βέβαια υπήρχαν. Βέβαια. Σαφώς.
Μα η ματαιοδοξία πάντα υπάρχει. Η καινοδοξία. Και η ανθρωπαρέσκεια. Όλα αυτά μαζί πάνε. Λοιπόν, θεώρησε σαν εκλεβασμό της απόφασής τους, την άποψη του μεγάλου αυτού Γρηγορίου, να μην γίνει δηλαδή δεκτός στην Ιεροσύνη κανένας από όσους είχαν προκριθεί για την εφράδια και την κοινωνική θέση και τη φαινομενικά τουλάχιστον καλή μαρτυρία του βίου τους, την εξωτερική ας πούμε καλή μαρτυρία, και να θεωρηθούν πιο άξιοι για ένα τέτοιο χάρισμα κάποιοι άλλοι άξιστοι. Δηλαδή σαν να λένε δεσπότη μου, εμείς δεν ξέρουμε τώρα τι μας λες. Λέει λοιπόν στον Άγιο με πολλή ειρωνία, αν είναι αυτή η επιθυμία σου, να αποκλείσουμε δηλαδή αυτούς εδώ, που έχοντας τόσα προσόντα ψηφίστηκαν από όλη την πόλη, και να ανεβάσουμε στο ύψος της Ιεροσύνης κάποιον από το Συρφετό, τότε λοιπόν δεν έχεις παρά να καλέσεις την Ιεροσύνη τον Αλέξανδρο τον Καρβουνιάρη. Και αν σου φαίνεται σωστό, ας αλλάξουμε απόφαση όλοι οι κάτοικοι της πόλης και ας κάνουμε μεταξύ μας νέα συμφωνία. Αυτοί το είχαν συμφωνήσει από πριν, ποιον θα βγάλουν, ή τέλος πάντων κάποιους. Τους είχαν επιλέξει, δύο-τρεις. Αυτούς που θέλαν αυτοί. Τώρα σου λέει, τι μας λες. Έχει γούστο να μας πεις ότι να φέρουμε και τον Αλέξανδρο τον Καρβουνιάρη. Αυτά έλεγε, χλεβάζοντας τη γνώμη του Αγίου με την ειρωνική πρότασή του και κακίζοντάς τον για όσα άκρητα δήθεν είχε εισηγηθεί. Τα βάλε με το δεσπότη δηλαδή, σαν να του λέει δεν ξέρεις τι λες. Στον Άγιο όμως, κοιτάξτε τώρα ο Άγιος πόσο ταπεινός είναι, δεν προσβλήθηκε να πει δεν τρέπεσαι πως μιλάς έτσι, είμαι επίσκοπος, φύγε από εδώ. Δεν μπορούσε να το κάνει. Δεν μιλάνε έτσι ένα δεσπότη, να τον ειρωνεύεται. Όχι μόνο δεν τον ειρωνεύτηκε, αλλά τι έγινε, κοιτάξτε πώς ενεργούν οι Άγιοι, πώς φωτίζονται από το Θεό. Στον Άγιο γεννήθηκε από όσα άκουσε η σκέψη, μήπως ο Αλέξανδρος αναφέρθηκε σαν υποψήφιος με φώτιση Θεού. Γιατί είπαμε τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Για να φέρει ο Θεός το όνομα αυτό μπροστά στον επίσκοπο, σου λέει μήπως δεν είναι κάτι άσχετο με το θέλημα του Θεού. Ας το εξετάσουμε. Και ποιος είναι, ρώτησε αυτός ο Αλέξανδρος που τώρα τον θυμηθήκατε. Αυτοί τον θυμηθήκανε απαξιωτικά, σαν παράδειγμα προς αποφυγή. Ο Άγιος το πιάνει όμως. Λέει, για να δούμε. Σε λίγο, ένας από τους παρόντες έφερε γελώντας στη μέση εκείνον, τον Αλέξανδρο, ντυμένο με βρωμερά κουρέλια, που κι αυτά δεν σκέπωσαν καν ολόκληρο το σώμα του. Συνάμα η εμφάνισή του φανέρωνε τη δουλειά που έκανε. Τα χέρια, το πρόσωπο και το υπόλοιπο κορμί του ήταν κατάμαυρα από την καρβουνιά. Καθώς στεκόταν στη μέση ο Αλέξανδρος σε τέτοια κατάσταση, για τους άλλους μεν αποτελούσε θέαμα που προκαλούσε γέλια, για τα διορατικά όμως εκείνα μάτια του Αγίου Γρηγορίου συνέβαινε κάτι καταπληκτικό. Έτσι, ο Άγιος ήταν διορατικός. Έβλεπε την ψυχή. Ένας άνθρωπος τόσο φτωχός και με τόσο απεριποίητο το σώμα του ήταν συγκεντρωμένος στον εαυτό του και έδειχνε πως χαιρόταν για αυτά που τα απέδευτα πνευματικά μάτια των άλλων έβλεπαν σαν καταγέλαστα. Εκείνος χαιρόταν που οι άλλοι δηλαδή τον ειρωνεύονταν, τον κοροϊδεύανε για τη μαυρίλα του, για τη βρωμιά του, για τη ρακένδυτη ας πούμε αμφίεσή του. Και αυτή ήταν η αλήθεια. Και ο Άγιος το κατάλαβε. Γιατί δεν είχε φτάσει σε αυτή την κατάσταση αναγκαστικά, από φτώχεια, ο Αλέξανδρος. Ήταν άνθρωπος φιλοσοφημένος, όπως αποδείχθηκε και από την κατοπινή του ζωή, αφού και ως το μαρτύριο έφτασε, τελειώνοντας την επίγεια πορεία του στη φωτιά. Έγινε και μάρτυρας μετά. Φρόντιζε να ζει χωρίς επίδειξη, επειδή ήταν ανώτερος από την επιτιδευμένη ευμάρεια των άλλων. Ήταν και αυτός πλούσιος, έτσι, αλλά εκρύβε το πλούτο του και δεν τον επιδείκνυε όπως του κάνουν οι άλλοι. Και επειδή δεν άλλαζε με τίποτα τον τρόπο της ζωής του, καθώς ποθούσε την ανώτερη και αληθινή ζωή, με κάθε τρόπο προσπαθούσε να ξεφεύγει την προσοχή των ανθρώπων για να κατορθώσει το σκοπό της αρετής.
είχε βάλει σε σκοπό την αρετή, την αγιότητα. Έχοντας λοιπόν τέτοιο φρόνημα, κρυβόταν, χρησιμοποιώντας σαν αποκρουστικό προσωπείο την πιο ταπεινή εργασία. Έτσι, ό,τι πιο ταπεινό, καρβουνιάρης, μέσα στη μαυρίλα. Για να κρύβεται και να κρύβει την αρετή του. Άλλωστε βρισκόταν στον ανθό της νιώτης και θεωρούσε επικίνδυνο για το σκοπό της αγνίας, της αγνότητας δηλαδή, να δείχνει την ωραιότητα του σώματός του. Έτσι επίτηδες δηλαδή ήταν και μουτζουρωμένος για να μην έχει πειρασμούς. Γιατί γνώριζε ότι κάτι τέτοιο γίνεται στους περισσότερους αφορμή για σοβαρές αμαρτίες. Έτσι η ομορφιά, η σωματική, πολλές φορές καταστρέφει την ψυχή. Για να μην πάθει λοιπόν τίποτε ανεπιθύμητο και χάσει την αγνότητά του, την καθαρότητά του, αλλά και για να μην κάνει άλλα μάτια να τον ποθήσουν, ασκούσε το επάγγελμα του καρβουνιάρη, χρησιμοποιώντας το, όπως είπα, σαν αποθητική μάσκα. Έτσι και το σώμα του ασκούσε στην αρετή με τους κόπους αυτής της πολύμοχτης εργασίας, σήκωνε βάρη και λοιπά, όλη μέρα μες στο κρύο πουλούσε κάρβουνα, αλλά και την ομορφιά του σκέπαζε με τη μαυρίλα από τα κάρβουνα. Απ' την άλλη μεριά, όσα κέρδιζε από τον κόπο του, τα χρησιμοποιούσε για να εκπληρώνει τις εντολές του Θεού, να κάνει ελεημοσύνες. Αφού λοιπόν ο Άγιος τον πήρε λίγο πιο πέρα από τη σύναξη, ζήτησε να μάθει από τον ίδιο κάθε λεπτομέρεια της ζωής του. Κάτι σαν, ας πούμε, μικρή εξομολόγηση. Ύστερα τον παρέδωσε στους συνοδούς του με την εντολή να κάνουν ό,τι έπρεπε. Ο ίδιος ήρθε πάλι στη συνάθρηση των αρχόντων και άρχισε αμέσως να τους διδάσκει, μιλώντας τους για την ιεροσύνη και περιγράφοντας τον ενάρετο βίο. Ο επίσκοπος είναι κατεξοχήν ο διδάσκαλος. Είναι ο προφήτης. Είναι αυτός δηλαδή που φανερώνει τον Θεό. Έχει κατεξοχήν έργο να διδάσκει. Και φυσικά να ιερουργεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και οι ιερείς, ας πούμε, παίρνουν το χάρισμα από τον επίσκοπο. Στην πρώτη εκκλησία μόνο οι επίσκοποι κάναν τη Θεία Ευχαριστία. Και επειδή μετά πλήθυναν οι χριστιανοί, όρισαν να την κάνουν και οι ιερείς, οι εξουσιοδοτημένοι από τους επισκόπους. Λοιπόν, κατεξοχήν, λοιπόν, ο Άγιος εδώ κάνει αυτό για το οποίο είναι ταγμένος. Ούτε τους μαλώνει, ούτε τους λέει, ας πούμε, κάνετε λάθος. Τι τους κάνει? Τους κάνει διδασκαλία περί ιεροσύνης και περί ενάρετου ζωής. Δεν χάνει χρόνο. Βλέπετε, οι Άγιοι ξέρουν τι κάνουν. Και απ' την άλλη είχε στείλει τον Αλέξανδρο να υποστεί τα δέοντα, έτσι να τον ετοιμάσουν, να πληθεί κλπ. Και συνέχισε να μιλάει για αυτά, συγκρατώντας έτσι τους συγκεντρωμένους για να μην φύγουν. Ώσπου οι υπηρέτες έκαναν ό,τι τους είπε και ήρθαν φέροντας μαζί τους τον Αλέξανδρο που είχε τώρα πληθεί, είχε απαλλαγή από την ασχήμια της καπνιάς και είχε φορέσει τα ενδύματα του Αγίου. Γιατί αυτό τους είχε προστάξει να κάνουν. Τα ρούχα του επισκόπου δηλαδή. Τα έδωσε ο επισκόπος να τα φορέσει ο Αλέξανδρος. Ενώ λοιπόν όλοι έστρεψαν τα μάτια στον Αλέξανδρο και τον θαύμαζαν, γιατί βέβαια έλαβε τώρα, έτσι όπως τον έβλεπαν, τους είπε ο διδάσκαλος, ο Άγιος Γρηγόριος. Δεν πάθατε τίποτα το ασυνίσθηστο με το να ξεγελαστείτε από τα μάτια και να στηρίξετε την κρίση σας για το καλό μόνο στην αίσθηση. Έτσι, συνήθως έτσι όλοι την παθαίνουμε. Βασιζόμαστε στα εξωτερικά, στο πώς φαίνεται ο άλλος, στα μάτια, στην εξωτερική αίσθηση. Γιατί δεν έχουμε τη διόραση, δεν έχουμε δηλαδή την ταπείνωση, και από εκεί έρχεται η διόραση, έτσι, να δεις την ψυχή του άλλου. Και μένει στα εξωτερικά. Τι φοράει, αν είναι καθαρός, είναι φτενισμένος, δεν ξέρω τι άλλο, πώς μιλάει, αν έχει κανένα χαρτί να σου επιδείξει μόρφωσης, κανένα πτυχίο. Και έτσι ξαπατάσαι. Έτσι ξαπατώμαστε όλοι. Η κατόψη κρίσης. Η αίσθηση πάντως είναι κριτήριο σφαλερό, του λέει, για τη διαπίστωση της πραγματικότητας. Μην βασίζετε μόνο στις αισθήσεις σας. Να, που μιλάμε προηγουμένως για το δυτικό πολιτισμό. Είναι κατεξοχήν πολιτισμός των πέντε αισθήσεων. Τίποτα άλλο. Σου λέει ό,τι βλέπω και ό,τι ακούω. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και όλη η επιστήμη έχει δομηθεί πάνω σε αυτό.
Και έτσι φτάσαμε και στην αθεία μετά. Η αίσθηση λοιπόν είναι κριτήριο σφαλερό για τη διαπίστωση της πραγματικότητας. Δεν μπορείς να καταλάβεις την πραγματικότητα μόνο με τις αισθήσεις. Γιατί δεν μπορούμε με αυτό μόνο να εισχωρήσουμε στο βάθος της αλήθειας. Συνάμα όμως ήταν οπωσδήποτε αρεστό τούτο στον εχθρό της ευσεβίας δαίμονα, το να παραμείνει δηλαδή αχρησιμοποίητο το σκεύος της εκλογής. Θα μένω μέσα στην άγνοια και να μην βγει στο προσκήνιο ένας άνθρωπος που θα γινόταν καταλυτής της εξουσίας του. Δεν φταίτε μόνο εσείς δηλαδή, έβαλε την ουρά του και ο διάβολος, ο οποίος δεν ήθελε να φανερωθεί ο άνθρωπος του Θεού, το σκεύος της εκλογής σας. Ήταν διαλεγμένος δηλαδή από τον Θεό. Γιατί άμα φανερωθεί, ο διάβολος την έχει πάθει. Και την έπαθε βέβαια. Μισή το φως. Γι' αυτό έτσι εξαπατηθήκατε, λέει, γιατί έβαλε την ουρά του και ο πονηρός. Γιατί ήξερε ο πονηρός ότι αν αυτός βγει στην επιφάνεια, ο Αλέξανδρος θα του χαλούσε τις φωλιές και τις παγίδες. Και εδώ είναι η αγιότητα του Αγίου Γρηγορίου, που αποκάλυψε την παγίδα του διαβόλου. Αποκάλυψε, ας πούμε, αυτόν τον Άγιο και καταλύει τα έργα του διαβόλου. Γιατί γι' αυτό ακριβώς ήρθε ο Χριστός στη γη, για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Και πώς τα καταλύει? Μέσω των Αγίων του. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Το σπουδαιότερο πράγμα στη γη είναι να υπάρχει ένας Άγιος. Ένας Άγιος. Ό,τι ανώτερο μπορεί να αποθήσουμε, ας πούμε, σαν κοινωνία, αν θέλετε, είναι να βγάλουμε έναν Άγιο. Αυτός θα γίνει το φως μας. Αλλά δυστυχώς λειτουργούμε εντελώς αντίθετα. Και προσπαθούμε να τον θάψουμε τον Άγιο, όπως αυτή εδώ, τον Αλέξανδρο, τον περιφρονούσε. Γιατί είχαν ένα διαμάντι και το θεωρούσαν σαν, πώς να πούμε, σαν κάτι τελείως περί το ευτελές, ναι. Ήταν διαμάντι. Και δυστυχώς συμβαίνει αυτό στην κοινωνία, να επιπλέουν οι φελοί. Δυστυχώς αυτό γίνεται. Επιπλέουν οι φελοί και αυτοί που έχουν πραγματική αξία χάνονται συνήθως. Αλλά δεν χάνονται για το Θεό φυσικά. Και όταν θέλει ο Θεός, τους αποκαλύπτει. Βρίσκει τρόπους και τους αποκαλύπτει. Μετά λοιπόν από αυτά τα λόγια, προσφέρει τον άνδρα στον Θεό. Πώς τον προσφέρει? Μέσω της ιεροσύνης. Τι είναι η ιεροσύνη, Είναι ένα μυστήριο όπου πλέον προσφέρεται ένας άνθρωπος στον Θεό. Ως θυσία ζώσα. Αυτό είναι ο ιερέας. Είναι μια ζωντανή θυσία στον Θεό. Μια προσφορά στον Θεό. Δεν ανήκει πλέον στον εαυτό του. Ούτως ή άλλως, σαν χριστιανοί, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Και οφείλουμε όλοι, όπως το είπα και στην αρχή, να γίνουμε ιερείς, δηλαδή να προσφερθούμε στον Θεό με τη γενική ιεροσύνη, αλλά κατεξοχήν ο ιερέας που έχει και το ειδικό χάρισμα, πλέον είναι ένα δώρο στον Θεό, μια θυσία στον Θεό. Γι' αυτό και δεν μπορεί να γίνει ιερέας οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να δώσει στον Θεό ένα ραγισμένο βάζο, ας πούμε. Έναν άνθρωπο που έχει κάνει, ας πούμε, σοβαρές αμαρτίες. Δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί είναι ένα δώρο στον Θεό αποκλειστικό. Και διαλέγουμε ό,τι καλύτερο έχουμε. Ένα νέο που θα είναι αγνός, θα είναι καθαρός, θα είναι ταπεινός, δεν θα έχει κάνει βαριές αμαρτίες. Είναι αυτά που λέμε τα κολλήματα της ιεροσύνης. Δυστυχώς και αυτά σήμερα δεν τηρούνται, γι' αυτό και έχουμε όλα αυτά που έχουμε στην Εκκλησία μέσα. Αυτό ο Άγιος Κοσμάς και ο Θεός λέει, είσαι Άγιος, αλλά Άγιος μπορεί να γίνει. Έτσι, βεβαίως. Όσες αμαρτίες και αν έχεις κάνει, Άγιος γίνεσαι, ιερέας δεν μπορείς να γίνεις. Λοιπόν, τον προσφέρει στο Θεό μέσω της ιεροσύνης, μεταδίδοντάς του τη Θεία Χάρη με τον τρόπο που προβλέπει η εκκλησιαστική τάξη, με τη χειροτονία δηλαδή. Καθώς τα μάτια όλων ήταν καρφωμένα στο νέο ιερέα, του ζήτησαν να μιλήσει στο εκκλησίασμα, γιατί κατεξοχήν έργο του ιερέα είναι πάλι η διδασκαλία. Το πρώτο έργο είναι πάλι η προσφορά της ανέμακτης θυσίας και εξίσου, ας πούμε, κύριο έργο του ιερέα είναι η διδασκαλία. Έχει καθήκον δηλαδή ο ιερέας παράλληλα με τη Θεία Λειτουργία να κάνει και κήρυγμα, να διδάσκει. Γι' αυτό και το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας ουσιαστικά είναι κήρυγμα. Ακούμε τα ευαγγελικά αναγνώσματα, ακούμε τα αποστολικά αναγνώσματα, μας μιλάνε οι Απόστολοι, μας μιλάει ο ίδιος ο Κύριος και κανονικά μετά το Ευαγγελίο πρέπει να γίνει το κήρυγμα. Τότε είναι η θέση του κήρυγματος. Και μετά να γίνει το κύριο μέρος της λειτουργίας που είναι η προσφορά της θυσίας.
Αλλά τώρα βέβαια κατ' οικονομία οι ιερείς μερικές φορές το κάνουμε το κήρυγμα στο τέλος, γιατί δυστυχώς οι πιστοί δεν έρχονται. Και είναι Ευαγγέλιο και οι μισοί ακόμα δεν έχουν έρθει. Και αυτό δεν είναι καλό, αλλά τι να κάνουμε. Και προτιμάει να το κάνουν στο τέλος το κήρυγμα για να ακούσουν και κάποιοι που ούτε κοινωνάνε, και αυτό είναι λάθος πάλι, οι θείοι λειτουργούν για να κοινωνήσουμε. Και κοιτάνε και το ρόλο της πότε να πάμε να πιούμε καφέ. Τέλος πάντων. Αλλά σου λέει προκειμένου να φύγει και να μην πάρει και τίποτα, ας ακούσει κάτι. Μέχρι που να πάρει μπρος η ψυχή του και να μπει πιο συνειδητά στην εκκλησία. Καθώς τα μάτια λοιπόν ήταν όλων καρφωμένα, ζητάνε να μιλήσει. Τώρα ο Καρβουνιάρης να μιλήσει. Και παρεστής, από την πρώτη και όλα στιγμή της ιερατικής του διακονίας, ο Αλέξανδρος έδειξε πόσο αντικειμενική ήταν η κρίση του Αγίου Γρηγορίου για αυτόν. Γιατί το κήρυγμά του ξεχύλιζε από υψηλά νοήματα. Ήξερε ο Άγιος ποιον διάλεξε. Πώς το κατάλαβε. Είχε το διορατικό θα πεις. Ναι. Πώς το κατάλαβε όμως. Από τη ζωή του. Έτσι. Αν δεις πως ζει ο άλλος, μπορείς να καταλάβεις και τι έχει μέσα του. Σαν νοήματα, σαν σκέψεις. Αυτά που είχε μέσα του ο Αλέξανδρος, λοιπόν, τα είχε κάνει πρώτα πράξη, τα ζούσε και μετά μπορούσε και να τα κηρύξει. Αυτός είναι που μπορεί να κηρύξει, έτσι, αυτός που ζει σωστά. Αν δεν ζει σωστά, δεν έχεις και διάθεση να κηρύξεις. Γι' αυτό δυστυχώς βλέπεις και οι ιερείς, που υπάρχουν δυστυχώς και τέτοιοι, δεν έχουν και όρεξη να μιλήσουν. Αν η ζωή σου δεν είναι σωστή, μετά τι να πεις στον άλλο. Αναιρείς τον εαυτό σου. Φυσικά δεν μπορείς να πεις να κάνουν αμαρτίες. Σιγά σιγά πάμε και υπέρα, δυστυχώς. Και καταξιώνουμε και τις αμαρτίες. Αλλά τέλος πάντων αυτό δεν το έχουν το θράσος ακόμα πολύ. Ο Αλέξανδρος λοιπόν είπε πολύ ωραία πράγματα. Το κήρυγμά του ξεχύλιζε από υψηλά νοήματα, αν και δεν ήταν στολισμένο με ρητορικά άνθη. Δεν έλεγε περιτά ωραίες φράσεις και επίθετα, ξέρω εγώ, κοσμητικά και αυτά τους κανόνες της ρητορικής. Δεν τους τηρούσε. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Και ο Χριστός μας δεν μιλούσε ρητορικά, μιλούσε πολύ πολύ απλά. Να τον καταλαβαίνει και ο τελευταίος. Επειδή δεν τηρούσε όμως τα ρητορικά σχήματα, κάποιος φαντασμένος νέος από την Αθήνα, που ήταν τότε ακόμα, οι ρητορικές σχολές, οι ρήτορες, μεσουρανούσε τότε η ρητορική, έτσι, ήταν η πιο υψηλή, ας πούμε, ενασχόληση. Και οι μεγάλοι πατέρες ήταν ρήτορες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος, είχαν ασχοληθεί με τη ρητορική πάρα πολύ, ο Άγιος ο Θεολόγος. Ήταν το high επάγγελμα της εποχής. Ένας τέτοιος λοιπόν που είχε σπουδάσει στην Αθήνα προφανώς, ήταν από την Αθήνα λέει εδώ, και έτυχε να βρίσκεται εκεί και είχε αδυναμία στη ρητορική, περιγέλασε το απερίτεχνο του λόγου. Επειδή λέει δεν είχε την ομορφιά της άψογης διατυπώσεως της Αττική διαλέκτου. Έκανε και λίγα λάθη, ας πούμε, γραμματικά, συντακτικά ενδεχομένως. Λένε όμως ότι ο νέος αυτός συνετίστηκε από θεϊκό όραμα. Κοιτάξτε πώς ο Θεός επεμβαίνει και σε αυτό ακόμα. Τον βάζει στη θέση του, θα λέγαμε, τον νεαρό. Γιατί όταν τα βάζεις με έναν παπά, ουσιαστικά τα βάζεις με τον Θεό. Αυτό που γίνεται σήμερα, ας πούμε, εναντίον της Εκκλησίας, ουσιαστικά είναι εκστρατεία εναντίον του Θεού. Και θα πεις, αυτοί οι άνθρωποι πώς θα συνετιστούν. Ο Θεός θα τους συνετίσει. Θα βρει τρόπο. Αν δέχονται συνετισμό, γιατί δυστυχώς έχουμε φτάσει και σε τέτοια επίπεδα διαστροφής που δεν δεχόμαστε τίποτα σήμερα. Γι' αυτό και ο Θεός νομίζω δεν επεμβαίνει πια. Μας έχει αφήσει τελείως. Μερικές φορές έχεις αυτή την αίσθηση. Δεν μας έχει αφήσει ο Θεός ευτυχώς, αλλά όταν ο άνθρωπος έτσι είναι πάρα πολύ προχωρημένος στην αμαρτία, φαινομενικά τον εγκαταλείπει ο Θεός. Δηλαδή δεν τον διορθώνει. Γιατί τι να διορθώσεις. Θα πάει ακόμα πιο βαθιά στην κόλαση. Θα βλαστημήσει όταν πάει να το διορθώσει. Ένας που είναι πολύ εγωιστής, όταν τον διορθώσεις, τι γίνεται μετά. Σε μισεί. Γι' αυτό το λέει η Γραφή. Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισείς ως είσαι. Μην τους ελέγχεις λέει τους κακούς γιατί να μην σε μισήσουν. Έλεγχε πώς το λέει, σοφόν και αγαπήσεις έτσι. Να ελέγξεις το σοφό. Αυτό το παιδί φαίνεται είχε και μια σοφία, γι' αυτό τον ελέγχει ο Θεός. Και τι το κάνει. Του δίνει ένα θεϊκό όραμα. Είδε πλήθος περιστέρια που έλαμπαν από μια εξαίσια ωραιότητα και άκουσε μια φωνή να του λέει τα περιστέρια τούτα είναι του Αλέξανδρου που εσύ περιγέλασες. Βλέπετε πώς τον διόρθωσε ο Θεός.
Εσύ τι έχεις, του λέει, έχεις ρητορικά σχήματα. Ο Αλέξανδρος, κοίταξε τι έχει. Τα ολόλευκα αυτά περιστέρια. Αυτό είναι που εσύ περιγέλασες. Λένε για τον Αβά Παμβό, τρίτη περίπτωση, τώρα και εδώ σταματάμε. Αυτό είναι μικρό και τελειώσαμε. Από το γεροντικό είναι αυτό. Ναι. Υπάρχουν, αλλά πώς να σας πω, κοιτάξτε, ό,τι και να είναι, είναι ιερέας. Έτσι, και μόνο που έχει αυτό το ειδικό χάρισμα. Μπορεί να μην το έχει αξιοποιήσει, μπορεί να το έχει καταρακώσει, έτσι, αλλά δεν πάβει να έχει αυτό το χάρισμα. Εφόσον η Εκκλησία δεν το έχει αφαιρέσει, προσέξτε, αν το αφαιρέσει η Εκκλησία, δηλαδή τον καθαιρέσει, τότε εντάξει, πάβει. Αλλά εφόσον η Εκκλησία ακόμα δεν το έχει αφαιρέσει, αξίζει την τιμή μας. Ό,τι και να είναι. Πάλι, ναι. Βέβαια, η ιεροσύνη παραμένει, απλώς δεν μπορεί πλέον να κάνει ιεροπραξίες, δεν μπορεί να κάνει μυστήρια. Γιατί τα χαρίσματα του Θεού είναι αμεταμέλητα, δεν τα παίρνει πίσω ο Θεός δηλαδή. Αλλά η Εκκλησία για τους λόγους που καταλαβαίνουμε, αφαιρεί από τον ιερέα αυτό το δικαίωμα να κάνει πλέον μυστήρια. Όχι, ναι, πώς. Δεν μπορεί να κάνει βάφτισμα. Ναι. Ναι, το βάφτισμα δεν φεύγει, ναι. Δεν το χάνεις. Αλλά το έχεις πλέον ανενεργό. Με τις αμαρτίες που κάνεις και δεν μετανοείς, είναι σαν να μην το έχεις. Αυτό είναι. Και είτε είσαι βαφτισμένος είτε αβάφτιστος, το ένα και το αυτό είναι. Και μερικές φορές οι αβάφτιστοι είναι πιο πολιτισμένοι από τους βαφτισμένους. Εκεί φτάσαμε σήμερα. Από το γεροντικό λοιπόν. Λένε για τον Αβά Παμβό ότι τρία χρόνια επίμονα παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας «Μη με δοξάσεις πάνω στη γη». Εμείς το τραβάει η καρδούλα μας, θέλουμε να μας δοξάζουν. Μπορεί να μην το ζητάμε, δοξάστε με, αλλά δεν λες και «Μη με δοξάσεις». Όπως έγινε ο Πάτερ Παΐσιος, μπορείτε λέει να με συκοφαντείτε. Αυτό είναι η αγιότητα. Μη με δοξάσεις. Τρία χρόνια. Φανταστείτε προσευχή τώρα, να λες το Θεό «Μη με δοξάσεις». Και τόσο πολύ τον δόξασε ο Θεός, ώστε να μην μπορεί κανείς να τον κοιτάξει το πρόσωπο από τη Θεία Δόξα που είχε περιβληθεί και που τον έκανε να καταλάμπει. Το ίδιο χάρισμα είχαν και ο Αβάς Ισόης και ο Αβάς Σιλωανός. Λάμπανε. Δεν μπορούσαν να τους δουν, φέγανε σαν τον ήλιο. Γιατί δεν ζητούσαν τη δόξα. Λέει πολύ όμορφα ο Αβάς Ισάκος Ήρος, η δόξα λέει είναι κάτι που όσο το κυνηγάς τόσο φεύγει. Και όσο το φεύγεις τόσο σε κυνηγάει. Ο Αβάς Πέτρος έλεγε ότι οι μερικοί που έβλεπαν τον Αβά Μακάριο να είναι άκακος απέναντι σε όλους τους αδερφούς και να ταπεινώνεται μπροστά στον καθένα, τον ρωτούσαν «Γιατί κάνεις έτσι τον εαυτό σου, Αβά?» Θα λέμε «Γιατί τον ξεφτύλεις έτσι τον εαυτό σου, τον ρίχνεις τόσο χαμηλά?» Έτσι ήταν άκακος, πράουσε όλους καλοσυνάτους, τον εκμεταλλευόντουσαν, έτσι, τον περιγελούσαν. Και όμως αυτός γινόταν ένα με όλους, θα λέγαμε, σαν μικρό παιδάκι. Και του λέγανε «Γιατί είσαι έτσι», του λέει, «Γιατί κάνεις έτσι, γέροντας είσαι, πώς αφήνεις αυτούς τώρα να σε περιπέζουν?» Και εκείνος απαντούσε 12 χρόνια υπηρέτησα σαν δούλος τον Χριστό μου για να μου δώσει αυτό το χάρισμα. Και τώρα με συμβουλεύετε να το εγκαταλείψω?» Βέβαια, ναι. Το είχε ζητήσει από τον Χριστό. Να γίνει έτσι άκακος, σαν το παιδάκι. Και τώρα μου λέτε να το παίξω μεγάλος.
Βλέπεις καμιά φορά ανθρώπους πολιτικούς, ξέρω εγώ, και εκκλησιαστικούς άρχοντες και φοβάσαι. Έτσι, είναι σφιγμένοι με ένα γέροχο ύφος εκεί και λες, πω ποιος είναι αυτός τώρα ο Διοκλητιανός, είναι, τι φοβερό όν είναι αυτός. Ναι, το παίζουν μεγάλοι, ας πούμε. Το αντίθετο είναι. Να το παίζεις παιδί, μπορείς. Να είσαι παιδί, όχι να το παίζεις. Να είσαι. Ναι. Τελειώσαμε, όχι. Τώρα μπορούμε να πούμε ερωτήσεις. Ναι. Και ο φόβος πάλι είναι δαιμονικό πράγμα, να ξέρετε. Και το αίσθημα του φόβου δεν πρέπει να το έχει ο χριστιανός. Ο φόβος είναι δαιμονικό πράγμα. Η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Ποια αγάπη? Η αγάπη στο Θεό πρώτα. Όταν αγαπάς τον Θεό δεν φοβάσαι. Ποιο να φοβηθείς? Ποιο να φοβηθείς? Να μην σου πάρει την αξιοπρέπεια. Ας την πάρει. Έτσι δεν έχεις πρόβλημα. Πρόβλημα έχουν οι εμπαθείς, οι καινόδοξοι. Αυτοί έχουν πρόβλημα. Και είναι πάντα σφιγμένοι. Μην τυχόν και τους θίξει κάποιος. Έτσι και παίρνουν και τις σωματοφύλακες από δίπλα. Τους μπράβους. Είχε πει στον Κουρσό, στην Παναγία την Κουρσότησα, την περασμένη εβδομάδα, η Υπουργός Εξωτερικών. Της είπα κάτι. Της είπα ότι το εσύ είναι πληροφορημένο. Μετά βγήκε έξω κάτι, της είπα για την κάψη των νεκρών. Έχει βέβαια σε άλλο βρήμα, αλλά αυτή έκανε το σάρτη. Ναι. Λοιπόν, το δίδαγμα, και θα συνεχίσουμε και την άλλη φορά γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το δίδαγμα, είναι να αγαπήσουμε την αυτοεξουδένωση, τον αυτοεξευτελισμό. Έτσι είναι πολύ μεγάλο δίδαγμα. Αν το βάλουμε μπροστά, ξέρετε πόσα ωραία πράγματα θα λυθούν στη ζωή μας, θα δούμε στη ζωή μας και πόσα δύσκολα θα λυθούν. Πόσα ωραία θα ζήσουμε. Αν το μάθει αυτό το μάθημα ο άνθρωπος. Να αγαπάει τον εξευτελισμό και μάλιστα ο ίδιος να το κάνει στον εαυτό του. Όσο μπορεί. Όσο μπορεί. Είναι μια μορφή σαλότητας για Χριστόν. Και βέβαια κανονικά πρέπει να το κάνεις με ευλογία του πνευματικού σου. Μην το κάνετε μόνοι σας. Έτσι. Ναι. Και μακάρι να παίρνουμε τέτοιες ευλογίες του πνευματικού μας. Αλλά θέλει κότσια. Ναι. Γιατί θα βρεθείς αντιμέτωπος με τον άρχοντα του σκότους. Ο άρχοντας του σκότους. Με τον άρχοντα του σκότους. Ο οποίος τους χριστιανούς θα έρθει αντί Χριστός, σαν Χριστός ο χριστιανός. Και εγώ είμαι ο Χριστός, ας πούμε. Ναι. Αλλά στους άλλους, τους δικούς του, έρχεται ως όπως είναι, ως άρχοντας του σκότους. Έτσι. Ψευδοχριστός θα είναι και θα βασανίσει τους δικούς του. Γιατί ο Διόγλος δεν αγαπάει κανέναν. Είναι πάει στον Πατέρα Παΐσιο, που λέει, εγώ λέει, είμαι, λέει, κάποιος είπε, ο όν, πήγε το οποίο όν. Εσύ που λέει, είσαι νέο ημίωνο και θα ψάξω αργότερα από την αποδοσία μου. Έτσι. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Ο Γέροντας είχε πολύ το λογοπαίγνιο και πολύ πετυχημένα λογοπαίγνια έκανε. Έτσι, ναι. Ναι, ναι. Όπως είναι γεγονός, ζητούσε να μην γίνει ποτέ, να μην έρθει σε θέση να τον δουλεύει. Αν πήγε αυτή στην Αλεξάνδρη, τον περιμένα και πέρα από τα δεκαετία. Και με τον Άγιο Θανάσιο του μεγάλου μάλιστα που τον είδε τον Πατριάρχη. Μακάρι να έχουμε αυτό το κανόνα στη ζωή μας, αυτό το μάθημα. Εμείς φοβόμαστε... Πέστε το πάλι. Δεν πάει ερώτηση, απλώς είπα για τον σκοπονίφωνα. Ο οποίος συνέχεια παρακαλούσε να μην γίνει ποτέ σε μια θέση αργότερη από αυτή που ήταν, που απαξιούσε τον εαυτό του. Τελικά έφυγε με τον αποτακτικό γραφεδάκι, πήγε στην Αλεξάνδρεια και μόλις μπήκε μέσα, γυρεύανε από δίπλα, δεν θυμάμαι την επισκοπή που θέλαμε να ελέγξουμε, για να πείσουμε που είχε πεθάνει. Μόλις τον είδε, έμοιαζε σαν τον Απόστολο Παύλο. Και ο Μεγάλος Αθανάσιος που ήταν παρόν, είπε το Πατριάρχη, λέει, μην κοιτάξτε. Τον καλέσαμε και τον κάνανε επίσκοπο. Μάλιστα. Το θέλημα του Θεού έτσι, είναι να είμαστε πάντα ταπεινοί. Και όταν είσαι ταπεινός, τότε γίνεται το θέλημα του Θεού πάνω στη ζωή σου. Ενώ όταν γίνουμε υπερήφανοι, εμποδίζουμε το Θεό να ενεργήσει στη ζωή μας. Αυτό είναι τραγικό. Εμείς νομίζουμε ότι καταξιώνουμε τη ζωή μας. Όταν, ας πούμε, προβάλλουμε τον εαυτό μας, προσπαθούμε να γίνουμε αποδεκτοί από τους άλλους, αγαπητοί από τους άλλους,
να αποκτήσουμε ασφάλειες κοσμικές, ασφάλειες ζωής, ασφάλειες από ανθρώπους, ενώ τότε είναι που χάνουμε τη ζωή μας. Ενώ αναφεθείς στον Θεό και πεις, Θεέ μου, εγώ δεν αξίζω τίποτα, τότε είναι που σε αναδεικνύει ο Θεός. Τότε αναδεικνύεσαι. Εμείς λέμε να αναδειχθεί το παιδί μου, να φανεί, να ανέβει κοινωνικά, τότε το χαντακώνεις το παιδί σου. Αν το δώσεις στον Θεό, τότε αναδεικνύεται. Τότε τον αναδεικνύει ο Θεός. Εμείς φοβόμαστε ότι αν αφαιθούμε στον Θεό, στην ταπείνωση, δηλαδή, θα χαθούμε. Και θα χαθούν και τα χαρίσματα που έχουμε, τα υποτιθέμενα. Και οι δεξιότητες. Αντίθετα, τότε αξιοποιούνται τα πάντα. Όταν όλα τα δώσεις στον Θεό και αφαιθείς στον Θεό, τότε αξιοποιούνται τα πάντα και τότε πραγματικά δοξάζεσαι. Ενώ όταν επιδιώξεις τη δόξα, τότε γίνεσαι ρεζίλη τελικά. Γίνεσαι περίγελος. Εντάξει, λέει η Βασίλη. Για να ρωτήσω, ο Άγιος ο Κύπριος, πότε κρεμάται? Για να δούμε. Στις 11 Αυγούστου, στο Ρωμαϊκό Εορτολόγιο, τιμάται στις 11 Αυγούστου ο Άγιος Εκίτιος. Στο δικό μας το διαβάζεις εσύ, θα μας το πεις. Ο Άγιος Πέτρος Σαββατίας Λαζακός, σύμβολο Βασιλείου, δεν πήγα. Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλούς Αγίους και πάρα πολλά συναξάρια, εορτολόγια πιο σωστά. Υπάρχει εορτολόγιο των Αγίων της Αγγλίας, των Αγίων της Ισπανίας, των Αγίων της Ρωσίας, των Αγίων της Γαλλίας. Και ευχής έργων θα ήταν κάποιος να τα μαζέψει όλα αυτά. Το έχουν κάνει κάποιοι, αλλά πάλι νομίζω είναι λυπή. Έχει κυκλοφορήσει κάποιο εορτολόγιο. Τσορμίλες, Τσορμίλες είναι. Που και στην Κορέα και στην Κίνα. Τώρα που είχαμε πάει στην πόλη και στο Πατριαρχείο μέσα, έχει ένα παρεκκλήσιο εκεί και είχε μια εικόνα με Κινέζους Αγίους. Στο Πατριαρχείο, στον Άγιο Γιώργιο, στο Φανάρι, έχει ένα παρεκκλήσιο της Παμακαρίς, του λέγεται, και έχει και μια εικονίτσα, μια εικόνα, όχι μεγάλη πολύ. Και λέω, πότε, αυτή μου λέει είναι από την Επανάσταση των Boxers. Οι Boxers ήταν το 1902, νομίζω, βουδιστές, οι οποίοι είπαν στους Ορθόδοξους Κινέζους, γιατί υπήρχαν Ορθόδοξοι και υπάρχουν, ή θα γίνετε βουδιστές ή θα σκοτώσουν. Και τους σκότωσαν. Είναι μια ομάδα καμιά εικοσαριά. Και έχουν εκεί ιερέα και ήταν και ένα μικρό παιδάκι και πρεσβυτέρα και τους έχει όλους αυτούς εκεί η εικόνα. Η εικόνα αυτή τη σας είπα στο Πατριαρχείο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Άγιο Γιώργιο, στο Φανάρι. Αλλά υπάρχει, είναι, και αλλού υπάρχει. Ήταν μέσα στο ιερό. Αλλά είναι γνωστό ότι έχουμε Κινέζους Αγίους και πολλούς αγνώστους Αγίους έχουμε, που σε όλα τα μέρη της γης υπάρχουν Άγιοι. Και είναι ωραίο όπου πάτε ταξίδι να ενδιαφέρεστε να μαθαίνετε τους τοπικούς Αγίους. Θα διδάσκεστε πάρα πολλά πράγματα. Και εμείς όποτε πηγαίνουμε προς κλίματα προσπαθούμε. Είχαμε πάει στην Κάτω Ιταλία πρόπερση. Ξέρετε πόσους Αγίους ανακαλύψαμε, τοπικούς Αγίους. Στη Σικελία. Στη Σικελία, στην Κάτω Ιταλία. Στην Καμπανία, παντού. Όλη η Ιταλία είναι γεμάτη Ορθόδοξους Αγίους. Και σήμερα, όσο και αν φαίνεται παράξενο, έχουμε ασκητές εκεί πέρα, Ορθόδοξους. Μέσα στην καρδιά του παπισμού. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, ελάτε να πάμε πίσω. Δόξα Πατρί Κύριο, το Υιό Πνεύματι, το Υγεή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Λοιπόν, τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σας ημάς.